είναι τα μικρά πράγματα που μπορούν να μας συντρίψουν πάντοτε, αγαπητοί φίλοι. Αυτό συμβαίνει συχνά στο αεροδρόμιο. Όπως έχουμε πει, πρέπει να είσαι πάντα πάρα πολύ προσεκτικός και αν είσαι ακριβής σε όλα τα διαδικαστικά, τότε η ζωή σου είναι εύκολη, περνάς πολύ εύκολα, πολύ απλά και δεν τίθεται κανένα πρόβλημα. Όλοι υποκλίνονται κατά κάποιο τρόπο και περνάς. Εάν υπάρχει οποιοδήποτε διαδικαστικό θέμα, τότε δεν περνάς με τίποτα. Εγώ σήμερα απλά είχα ξεχάσει σε ποιο σημείο είχα αποκτικεύσει στο λάπτοπ και στο κινητό τηλέφωνο την κάρτα επιβίβασης με τη μορφή PDF. Είχα αποθηκεύσει λοιπόν την κάρτα επιβίβασης, αλλά δεν μπορούσα να βρω το χώρο της αποθήκευσης. Είχε υπάρξει κάποιο πρόβλημα με αυτό. Λοιπόν, έπρεπε να κάνω ατέλειωτες διαδικασίες. Μπήκα, βγήκα, ξαναμπήκα, ξαναβγήκα. Πέρασα δηλαδή 3 φορές τον έλεγχο. Πήγα στα γραφεία της Ryanair για να συνομιλήσω με μια κοπέλα. Το θέμα είναι ότι σε αυτές τις απλές κρίσεις, οι οποίες φαίνονται να είναι απλές, δοκιμάζονται οι αντοχές μας. Και φυσικά κανείς δεν αναρωτιέται και κανείς δεν ενδιαφέρεται για το πώς αισθανόμαστε. Πώς είμαστε, τι συμβαίνει στην προσωπική μας ζωή, τι έγινε πριν, τι θα γίνει μετά. Τι συμβαίνει στη ζωή μας πριν να φτάσουμε στο αεροδρόμιο, πού πηγαίνουμε και τι αισθανόμαστε και τι προσδοκάμε να γίνει. Αυτό δεν ενδιαφέρει κανένα. Απλώς είμαστε μηχανήματα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να έχει κανείς υψηλές αντοχές. Και ο καλύτερος τρόπος για να αναπτύξει υψηλές αντοχές είναι να αποστασιοποιηθεί από την πραγματικότητα. Να μάθει να παίζει με τα γεγονότα και τις περιστάσεις. Να μάθουμε να μην παίρνουμε τίποτα στα σοβαρά. Και πραγματικά τίποτε δεν αξίζει τον κόπο για να το πάρουμε πολύ στα σοβαρά, εφόσον ό,τι και αν γίνει μπορεί να μας ταράξει, μπορεί να μας συγκλονίσει, μπορεί να μας πειράξει και να μας ενοχλήσει, αλλά στην τελική και από ό,τι ξέρουμε, κανείς πραγματικά δεν ενδιαφέρεται για μας και η εσωτερικότητά μας είναι κάτι ανεξάρτητο και βαθύτερο και εκεί οφείλουμε να εστιάσουμε. Είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να εστιάσουμε στο βάθος της προσωπικότητάς μας, στο κέντρο του πυρήνα του είναι μας, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, και να μάθουμε να παίζουμε απλώς με την πραγματικότητα. Είναι μια δύσκολη, χρόνια εξάσκηση, η οποία μπορεί όμως να δώσει κάποιο αποτέλεσμα. Και φτάνουμε σε ένα σημείο όπου πραγματικά παίζουμε με όλα όσα γίνονται, όπως τα μικρά παιδιά παίζουν κουμπάρες, έτσι εμείς παίζουμε τους ρόλους του ταξιδιώτη, του εραστή, του ερωτικού συντρόφου, του επαγγελματία και οποιονδήποτε άλλο κοινωνικό ρόλο. Λοιπόν, σημασία έχει, όπως είπαμε, ότι υπάρχουμε μόνο ως νούμερα, υπάρχουμε μόνο ως μηχανικές οντότητες που οφείλουμε να διεκπεραιώνουμε υποθέσεις. Κανείς δεν νοιάζεται πραγματικά για μας, κανείς δεν ενδιαφέρεται για αυτό που αισθανόμαστε, για αυτό που συμβαίνει μέσα μας, δεν νοιάζεται κανείς αν είμαστε άρρωστοι ή όχι, πώς είναι τα πόδια μας, τα χέρια μας, το κεφάλι μας, η ψυχή μας, τα συναισθήματά μας, η σκέψη μας, παντελής απόλυτη αδιαφορία. Το μόνο που έχει σημασία είναι να ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος, ώστε να μπορούμε να προσαρμοζόμαστε. Αυτό είναι που ζητούν οι άλλοι από μας. Να προσαρμοζόμαστε στις συνθήκες. Να μην τους ενοχλούμε και αν είναι δυνατόν και προβλέπεται, να τους δίνουμε και χαρά. Το φράγμα είναι ότι κανείς δεν μπορεί να δει πέρα και πίσω από τον εαυτό του και από τις διαδικασίες. Κανείς δεν μπορεί να δει τίποτα πίσω από τα τυπικά. Πολλές φορές, ακόμα και ψυχολόγοι και πνευματικοί μένουν σε τύπους και σε κανόνες και χάνουν το ανθρώπινο πρόσωπο. Δεν μπορούν να συναισθανθούν το βίωμα του ανθρώπου. Τι είναι αυτό που του συμβαίνει, ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που έχω απέναντί μου, τι αισθάνεται, τι νιώθει, τι βιώνει, τι συμβαίνει μέσα του. Συγκλονιστικά ερωτήματα, ίσως τα μόνα σημαντικά για τα οποία κανείς δεν ενδιαφέρεται. Διότι το μόνο
που ενδιαφέρει όλους τους άλλους είναι ο εαυτός τους και το πώς θα είναι ok. Ένα μικρό παράδειγμα, αρκετά εκνευριστικό, είναι ότι επειδή μπήκα και βγήκα 3 φορές από τον έλεγχο, έπρεπε κάθε φορά να δείχνω στον υπολογιστή, όταν τον είχα βέβαια, γιατί την πρώτη φορά δεν είχα την κάρτα επιβίβασης στον υπολογιστή, έπρεπε να την ξαναδείχνω στον ίδιο άνθρωπο. Και του λέω βέβαια, αχ, ταλέπω ρε, του λέω, είδες, είσαι αναγκασμένος να ελέγξεις αυτό που ξέρεις ότι υπάρχει. Πριν 5 λεπτά το είδες, όμως τώρα είναι απαραίτητο για σένα, γιατί πρέπει να παίξεις σωστά το ρόλο σου με ακρίβεια και πρέπει να το κάνεις και πάλι. Όσες φορές και αν μπω, θα πρέπει να σου δείξω την κάρτα επιβίβασης για να τη δεις. Και βέβαια, εάν βγω με την τσάντα μου, θα πρέπει να ελεγχθεί και πάλι η τσάντα, γιατί κανείς δεν ξέρει ότι εγώ θα μπορούσα να έχω μέσα εκρηκτικά ή κάτι άλλο. Βέβαια, εγώ δεν έχω εκρηκτικά, αλλά κανείς δεν ενδιαφέρεται γι' αυτό. Τους ενδιαφέρει όλους ο έλεγχος, να είναι τυπικοί με τις διαδικασίες. Και βέβαια, αυτό δεν συμβαίνει στο αεροδρόμιο, αλλά σε ολόκληρη τη ζωή. Ξεκινάμε λοιπόν μια πορεία διαλογισμού, μια πορεία προσευχής, που έχει ως στόχο την αποστασιοποίηση, την βιωματική αποστασιοποίηση από τα δρόμενα της πραγματικότητας, ώστε να πάψουν να μας αγγίζουν, να πάψουν να μας τραυματίζουν και να βιώσουμε μια βαθιά υπαρξιακή αυτονομία. Μια αυτονομία που θα μας κάνει να είμαστε ανεξάρτητοι και να αναπνέουμε ελεύθερα τον άνεμο της ελευθερίας, πέρα από τις καταστάσεις, πέρα από τα γεγονότα και πέρα από τα δρόμενα. Είμαστε απλοί παίχτες. Τους κάνουμε το χατήρι, παίζουμε το ρόλο, αλλά δεν είμαστε παρόντες. Είμαστε αλλού, συνδεδεμένοι με το βάθος και την αλήθεια του εσώτατου είναι μας.